Κύριε Μουρούζη, πρώτα συμπεράσματα. Καταρχήν πρέπει να πούμε στους θεατές ότι και οι δύο ομάδες παίζουν μεν του μεν. Ο ΠΑΟΚ έχει διαλέξει πάλι το ελαφρύ σχήμα. Ο Άρης έχει κατέβει με την ίδια ομάδα που κατεβαίνει πάντοτε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρίσκει κενά, πολλά κενά σημεία στον αμυντικό τομέα του Άρη, μέχρι εφηνδιασμό τρώει ο Άρης, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Και πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή έχει επιχειρήσει μια καινούργια ιδέα στο σημερινό παιχνίδι, τοποθετώντας τη γραμμή του φάουλ τον Βίλτσερ, ώστε να τραβάει έξω το φασούλα. Αυτό του δίνει και τη δυνατότητα να σουτάρει πιο ελεύθερος. Θα είναι εξάρτηση βέβαια της ευστοχίας του Βίλτσερ, για να δούμε αν είναι επιτυχές αυτό το πείραμα του Ιωαννίδη ή όχι. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα το δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ξαναδίνουμε το μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη στον Νίκο Παπαδογιάννη. Κύριε Μουρούζη, όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει πάλι ένα προβάδισμα στην αρχή του αγώνα. Νομίζετε ότι θα μπορέσει να το κρατήσει σήμερα ή ο Άρης θα κάνει ό,τι έκανε και στα δύο προηγούμενα μάτς? Θα σας πω κάτι άλλο πρώτα, κύριε Συρίγο. Καταρχήν είναι θέμα ρυθμού παιχνιδιού. Ο Μένα Άρης δεν έχει βρει το ρυθμό του παιχνιδιού του καθόλου. Διότι και οι τοποθετήσεις των παιχτών του, αλλά και γενικά οι επιθετικές του ενέργειες είναι μεμονωμένες, ατομικές. Εν αντιθέσει προς τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι καλά στημένος και οι επιθέσεις του γίνονται ομαδικές. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα παιχθεί μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν θα είναι εύκολη λία σήμερα ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Θα ξαναπούμε λοιπόν, πάλι το μικρόφωνο στον Νίκο Παπαδογιάννη. Κύριε Μουρούζη, ο Άρης άρχισε να γίνεται απειλητικός, αλλά ήθελα πιο πριν να μας εξηγήσετε κάτι. Ο Κώστας Πολίτης ενδιάμεσα εγκατέλειψε το χαμηλό σχήμα και χρησιμοποίησε για ένα διάστημα το Μέλης, τον οποίο τον ξανάβγαλε. Εσείς πώς κρίνετε αυτό το εγχείρημα? Κοιτάξτε, αυτές είναι οι ιδέες του προπονητού. Και οι ιδέες του προπονητού είναι να βγουν ή να μην βγουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε ένα εγχείρημα ο Κώστας ο Πολίτης για να δυναμίσει περισσότερο τον αμυντικό τομέα, μια και είχε πάρει μια μεγάλη διαφορά. Είδε ότι αυτό το πράγμα δεν του πήγαινε, τον άλλαξε το παίχτη και δικαίως. Διότι όταν παίζει ο Μέλης, κακά τα ψέματα, παίζεται με τέσσερις επιθετικούς παίχτες. Αλλά εκείνο το οποίο μου προξενεί εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρησιμοποιεί καθόλου επιθετικά τον Φασούλα. Θα τα πούμε λοιπόν συνέχεια, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Μικρόφωνο στη Θεσσαλονίκη. 51-49 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Και όπως είπαμε, ο Δοξάκης μπήκε στο παιχνίδι. Χαμηλό σχήμα τώρα για τον Άρη που έβγαλε τον Βίλτσερ, έβγαλε και τον Μισούνο. Παίζει και ο Ρωμανίδης και ο Σούμποτιτς μέσα. Σούμποτιτς στη γωνία. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Άρης να εκδηλώσει μια προσπάθεια με καλές προποθέσεις. Γιαννάκης δύσκολο σουτ για τρεις πόντους, πολύ άστοχο. Και ο Σταυρόπουλος απλώς πέταξε την μπάλα μακριά. 51-49 μπροστά για το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ. Ξανά μαζί στην επανάληψη. Κύριε Μουρούζη, θα έλεγα να αφήσουμε για λίγο τον μπάσκετ και να κουβεντιάσουμε πια για το ποδόσφαιρο. Ο Κώστας Γεωργιάδης έχει μαζέψει εκεί μια σειρά από ερωτήσεις που έκαναν οι τηλεθεατές. Μπορώ να σας παραδώσω πια σε εκείνον για τη συνέχεια. Μα είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για μπάσκετ, κύριε Συρίδο. Όχι, εμείς είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, μια και ήρθαν εδώ, να σας τα πούμε τώρα. Θα σας ρωτήσω να αφήσουμε τον μπάσκετ ρωτώντας αυτό που πάρα πολλούς απασχολεί, γιατί αφήσατε τον μπάσκετ και ασχοληθήκατε με το ποδόσφαιρο. Αυτό το έχω πει πολλές φορές και σε συνεντεύξεις που έχω δώσει, αλλά και σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με το άθλημα που λέγεται μπάσκετ. Για μένα ήταν μια καινούργια εμπειρία. Για μένα ήταν μια πρόκληση εκ μέρους του Προέδρου μας, του κ. Γιώργου Βαρδογιάννη, προς το πρόσωπό μου. Και όταν λέω πρόκληση, είναι ότι δεν είναι εύκολο, παραλαμβάνω, δεν είναι εύκολο καθόλου να σου εμπιστεύονται μια τέτοια μεγάλη ΠΑΕ και να σου δίνουν τέτοιο μεγάλο κύρος. Ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει και προηγούμενη δουλειά στον χώρο το ποδοσφαιρικό. Βεβαίως. Μπορούμε να το πούμε. Και αυτό είναι κάτι που έκανε και τον περισσότερο κόσμο να αντιμετωπίσει με έκπληξη αυτή. Βεβαίως. Να και για μένα ήταν έκπληξη αυτή. Δεν ήταν μόνο για τον κόσμο. Ο πρόεδρος κάνει εκπληκτικά πράγματα συνήθως. Μπορώ να πω ότι ναι, κάνει εκπληκτικά πράγματα με όλη τη σοβαρότητα την οποία έχει σαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
Εσείς δεν φοβηθήκατε καθόλου ότι θα μπορούσατε να αποτύχετε? Γνωρίζετε καλά, κύριε Συρίγο, και με ξέρετε χρόνια, ότι την αποτυχία την αποφθάνομαι. Ποτέ δεν πίστεψα στον εαυτό μου ότι μπορώ να αποτύχω σε οτιδήποτε έχω ασχοληθεί. Διότι είχα ένα κίνητρο πάντοτε στον εαυτό μου, τη δουλειά. Και ξέρω πολύ καλά ότι όποιος δουλεύει, πετυχαίνει στο τέλος. Αργά ή γρήγορα πετυχαίνει. Να πούμε στην ουσία όμως, γιατί οι ερωτήσεις είναι και πολλές. Νίκος Καλατζόπουλος από την ΙΤΕΑ λέει: οι προπονητές του Παναθηναϊκού συνήθως παραμένουν στην ομάδα εάν ακολουθούν τις οδηγίες, τη γραμμή πλεύσης, να το πούμε έτσι, του Προέδρου, περίπτωση Γμόχ, περίπτωση Ήβης κλπ. Ο κ. Μπέγκτρον έχει μείνει αρκετό καιρό για τα ελληνικά δεδομένα στον Παναθηναϊκό. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι συμβιβάστηκε και άλλαξε τη δικιά του νοοτροπία ή κατάφερε να αλλάξει την νοοτροπία του Προέδρου? Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτηση, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εγώ είμαι 5 μήνες στον Παναθηναϊκό. Πώς έχουν διαρρεύσει τέτοια σύστολα ψεύδι? Ούτως ώστε να μπορούν να μειώνουμε τις ερωτήσεις αυτές ένα πρόεδρο όπως είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Αβγιονγιάννης. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο έχω ζήσει 5 μήνες κοντά και απορώ, όσοι τον ξέρουν, πώς σκέφτονται να κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν σημεία πλεύσεως, κύριε Γεωργιάδη. Θα έλεγα ότι ο περισσότερος κόσμος δεν τον ξέρει και δεν έχει την ευκαιρία να τον γνωρίσει. Και δεν νομίζω ότι είναι. Θα ήταν πολύ καλά να είχε μια τέτοια ευκαιρία. Αυτό πρέπει να τη δώσει του κόσμου ίδιο ο πρόεδρος. Μα είναι τόσο απλός άνθρωπος που οποιοδήποτε τον πλησιάσει, κύριε Συρίγο, είναι πάρα πολύ. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Όμως, μια και στη συζήτηση και μια και εσείς είστε στενός και έμπιστος συνεργάτης του κυρίου Βαρδινογιάννη. Και όπως είπατε πολύ σωστά, θα πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος. Μήπως μπορείτε να μεσολαβήσετε, να μας έρθει το άλλο Σάββατο εδώ καλεσμένο στην εκπομπή μας? Το προσωπικό του θέμα. Εξάλλου, από ό,τι ξέρω, σου έχει δώσει μια υπόσχεση. Ναι, μου είχε δώσει μια υπόσχεση. Μόνο όταν θα πάρει. Όταν θα πάρει το κύπελλο Ευρώπη. Λοιπόν. Πάντως, ο κόσμος δικαιολογημένο δεν τον γνωρίζει και να μην πούμε ότι με ψεύδι τον αντιμετωπίζει, αλλά με την εντύπωση που υπάρχει γενικά. Και γι' αυτό νομίζω ότι γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Ναι, μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι σφαλμένη. Μάλιστα. Η εντύπωση. Ερώτηση: αν είσαστε ευχαριστημένος εσείς αλλά και οι άλλοι παράγοντες του Παναθηναϊκού από την φετινή του πορεία συνολικά και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο? Τα αποτελέσματα μετράνε, κύριε Γεωργιάδη. Όσον αφορά για το κύπελο, είμαστε ευχαριστημένοι. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, όχι. Για τη συνολική πορεία? Όχι. Όχι. Γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει πάρει και τα δύο. Μάλιστα. Και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Προσωπική μου άποψη. Τι έφτιαξε? Κοιτάξτε, όταν χάνεις ένα τίτλο, πολλά πράγματα φταίνε. Όπως και όταν κερδίσεις ένα τίτλο, πολλά πράγματα έχουν γίνει για να τον κερδίσεις. Μπορούμε να πούμε για τη φετινή περίοδο του Παναθηναϊκού, ας υποθέσουμε ότι ήταν μια περίοδος άτυχη. Να τη χαρακτηρίσουμε σαν άτυχη. Μάλιστα. Θέμα τύχης, αλλά όχι μόνο, φαντάζομαι. Όχι. Ο προπονητής θέλει πιο πολύ, κύριε Μουρουζή. Το ότι ο Παναθηναϊκός απέτυχε στην επιλογή των ξένων παικτών ή η δολιοφθορά που είχε από τον Κοσκοτά? Κοιτάξτε, εγώ προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Ότι αν ο Κοσκοτάς έμενε ακόμα ένα μήνα στην Ελλάδα, θα είχε πάρει τέτοια διαφορά βαθμών από τις υπόλοιπες ομάδες, που δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να τον πλησιάσει κανείς. Θα είχε πάρει το πρωτάθλημα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα 15 αγώνες, 10 αγώνες ακόμα. Όταν έφυγε ο Κοσκοτάς, ο Ολυμπιακός δεν ήταν μπροστά. Ακόμα δεν είχαν αποδώσει καρπούς αυτά τα οποία είχε κάνει. Τι εννοείται? Όταν διαβάζουμε σήμερα στις εφημερίδες ότι τάδε ΠΑΕ πήρε τόσα λεφτά, ο τάδε πρόεδρος πήρε τόσα λεφτά, δεν νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο άσχημα? Άσχημα είναι, ναι. Αλλά τώρα, μια και μου το θυμίζετε, θα λέγα ότι αυτή την ενίσχυση προς τρίτους, πρώτος την είχε καθιερώσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή προς ποιους τρίτους? Αν πάρουμε παράδειγμα τον Όφη. Τον Όφη, τον Απόλλωνα και άλλες ομάδες. Βλέπετε ότι πήραμε τον Όφη και τον Απόλλωνα. Μία αιτία που χάσαμε το πρωτάθλημα φέτος είναι ο Όφη και ο Απόλλωνας. Όχι, δεν θέλω να πω, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Δεν θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός
ενίσχυε τον Όφη για να κερδίζει τα παιχνίδια ή τον Απόλλωνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό το οποίο λέτε ότι πράγματι έχασε βαθμούς από τον Όφη ή και από τον Απόλλωνα, είναι γεγονός και αναμφιβήτητο. Μα δεν είναι το δεινό. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάω για το στυλ. Δηλαδή για την επέκταση έξω από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και για την ενίσχυση προς άλλες ομάδες, πράγμα το οποίο ο κ. Βαρδινογιάννης κάποια στιγμή μάλιστα το είχε καυχηθεί κιόλας. Δεν το ξέρω αυτό αν το είχε καυχηθεί ή όχι, αλλά από ό,τι ξέρω εγώ, το μόνο σύλλογο τον οποίο ξέρω τι είναι, είναι ο Όφη. Κανένα σύλλογο που να έχει βοηθήσει. Μάλιστα. Αυτό. Θα ήθελα πάντως να επιμείνω σε αυτό που είπατε. Πώς θα είχε φύγει ο Ολυμπιακός μπροστά, όπως προτάσει, ήταν ένα μήνα ακόμα στην Ελλάδα. Εννοείται ότι θα είχαν γίνει ενέργειες παρασκηνίου και θα είχε φύγει μπροστά. Αυτό εννοείται. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν κάτι τέτοιο εκτός από τη χρηματοδότηση κάποιων προέδρων κάποιων ομάδων. Δηλαδή του χρηματοδότησε για να του δώσουν βαθμό. Στοιχεία. Δεν μπορεί να τα πει ότι υπάρχουν. Μπορεί να πει ότι υπάρχουν κιόλας. Αλλά ότι θα είχαν διαβρωθεί πολλά πράγματα είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Πιστεύετε δηλαδή ότι το φετινό πρωτάθλημα, ας μείνουμε στο φετινό και ας μην πάμε στα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν καθαρό? Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Στην ουσία. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ανακαλύπτει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός ότι ο Κοσκοτάς έχει κάνει μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι με τον Σαραβάκο. Μια συμφωνία πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα. Και ο Σαραβάκο παίζει με τα χρώματα του Παναθηναϊκού, έχοντας υπογράψει ένα μυστικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, με τον Κοσκοτά, και έχοντας πάρει μια προκαταβολή 100 εκατομμυρίων. Εσείς πιστεύετε ότι μια τέτοια συμφωνία συνηγορεί για ένα καθαρό πράγμα το πρωτάθλημα? Μπορούσα να σας πω το εξής πράγμα. Από τους 5 μήνες που είμαι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και από αυτό που έχω γνωρίσει, 500 εκατομμύρια να είχε πάρει ο Σαραβάκος, θα είχε τελειώσει το πρωτάθλημα όπως έπρεπε να έχει τελειώσει. Σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και πόσοι έχουν τέτοιο χαρακτήρα, πώς είναι σαν τον Σαραβάκο? Δεν μίλησα για άλλους χαρακτήρες, κύριε Γεωργιάδη, μίλησα για αυτό που γνωρίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο να μιλάτε για αυτόν, αλλά λεφτά δεν πήγαν μόνο στον Σαραβάκο. Να με ρωτήσατε συγκεκριμένο. Νομίζω ότι ήταν ένα παράδειγμα. Σας απαντώ στο συγκεκριμένο. Ναι, αλλά είπατε όμως ότι ο Σαραβάκος είναι επαγγελματίας. Σύμφωνοι. Πώς επαγγελματική όμως είναι η πράξη του, όντας ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, να κάνει μια τέτοια συμφωνία μυστική? Κοιτάξτε, αυτό δεν το έχω συζητήσει μαζί του. Ούτε κάθισα να του ρωτήσω λεπτομέρειες, ούτε κάθισα να θίξω καν το θέμα μαζί του ποτέ. Γιατί είναι προσωπικά θέματα. Και δεν πρόκειται να κάνουμε ανάλυση εμείς εδώ πέρα όταν δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Σε την ευκαιρία, μήπως γνωρίζετε τα 100 εκατομμύρια που επέστρεψε ο Σαραβάκος, τα επέστρεψε... Όχι, δεν ξέρω την ερώτηση, δεν γνωρίζω, κύριε. Αφήστε να την κάνω. Όχι, αν τα επέστρεψε, αν τα επέστρεψε εκείνος ή... Εκείνος τα επέστρεψε. Μα. Εκείνος τα επέστρεψε. Για να δούμε λοιπόν πού καταμερίζονται οι ευθύνες, επειδή η χρονιά αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα καλή για τον Παναθηναϊκό, παρόλο που πήρε ένα κύπελο, δεν ήταν μια χρονιά για τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι ότι εννοείται, όπως αυτή θα έπρεπε. Και μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό, γιατί ήταν μια χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Ναι, μα είπατε πριν. Έγινε αντιληπτό. Γιατί πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει και κύπελο και πρωτάθλημα. Και πρωτάθλημα, όχι, και για άλλους λόγους. Μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το πρωτάθλημα που έπρεπε να πάρει. Ποιοι είναι οι λόγες? Εάν γνωρίζετε τον τρόπο εργασίας μέσα στον Παναθηναϊκό, στην ΠΑΕΤ του Παναθηναϊκού, θα βλέπατε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι πρότυπο ευρωπαϊκής ομάδας, αλλά θα μπορούσατε να πούμε ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα μπορούσε να πάρει πρότυπο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό οποιαδήποτε άλλη θέση από πρώτος δεν ανήκει στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό που λέτε θα μπορούσα εγώ τουλάχιστον να συμφωνήσω σε μερικές πλευρές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο δουλειάς και άλλα πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο κάτι τέτοιο για να διακριθεί μια ομάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πολύ περισσότερο στον ευρωπαϊκό χώρο. Έγιναν κάποιες επιλογές. Ας πούμε, επιλογές ξένων παίκτων, οι οποίοι αυτοί οι παίκτες δεν απέδωσαν. Ποιος φταίει για τις επιλογές αυτές? Για να φτάσουμε τελικά και στο συμπέρασμα, στο ποιος αποφασίζει. Οι επιλογές γίνονται πάντα από τον προπονητή. Αλλά δεν μπορείς να δώσεις στον προπονητή λάθος για μια επιλογή την οποία έκανε και την οποία είδε.
μπορεί να του πει ο προπονητής τη μία μέρα εκείνη, δύο, τρεις, πέντε που τον είδε, να τον μεθάνει. Δηλαδή ο κύριος Μπέγκσον θα πρέπει να χρεωθεί την αποτυχία του Κόλεφ και του Νίλσον. Πάντοτε τη χρεώνεται η τεχνική ηγεσία αυτό το πράγμα, κύριε Γεωργιάδη. Είναι ένα κακό αυτό. Είναι ένα κακό, γιατί ήμουν και εγώ τεχνικός και... Αλλά πάντοτε τη χρεώνεται. Πράγματι αποφασίζει η τεχνική ηγεσία πάντα. Στο Παναθηναϊκό, ναι. Στο Παναθηναϊκό. Τουλάχιστον όλο αυτό το καιρό που είμαι εδώ και από ό,τι γνώριζα και στο παρελθόν, οι προπονητές έχουν ελεύθερο πεδίο για οτιδήποτε. Πάντως δεν θα έπρεπε να είστε τόσο κατηγορηματικός για το ποιος αποφάσισε για τον Κόλεφ και για τον Νίλσεν, κύριε Μουρούζη, για τον απλούστατο λόγο ότι όταν έγιναν αυτές οι επιλογές, εσείς δεν είστε στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά σε αυτούς τους πέντε μήνες που είμαι στον Παναθηναϊκό, έμαθα λεπτομέρειες και όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Κόλεφ, ο Νίλσεν καταρχήν είναι καθαρά επιλογή του Μπέστο. Αλλά και ο Κόλεφ πριν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, τον είδε η τεχνική ηγεσία, συμφώνησε κτλ. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο θέμα. Να φτάσουμε στις σχέσεις του κ. Μπέγκσον με τους παίκτες. Κατά καιρούς εφημερίδες έχουν βγει διάφορα ότι δεν ήταν πολύ καλές, ότι ήταν απόμακρες, ότι υπήρχαν προβλήματα. Τελικά ποια είναι η αλήθεια? Κοιτάξτε να δείτε, οι σχέσεις παικτών και προπονητού αυτή τη στιγμή είναι άρτιες. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω υπεύθυνα ότι είναι άρτιες. Ήταν από την αρχή έτσι? Και όταν πήγα δεν ήταν άσχημες, καλές ήταν. Στον Παναθηναϊκό. Η μόνη διαφορά ήταν ότι ο κύριος Μπέγκστον, ο οποίος είναι καθόλου ένας εξαίρετος άνθρωπος και ένας καταπληκτικός προπονητής, μπορώ να σας πω ότι είναι Σουηδός. Είναι λίγο ψυχρός. Είναι λίγο ψυχρός. Οι παίκτες είναι Έλληνες, μεσογειακός λαός, ένθερμος. Αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι... Ναι, καταλάβαμε ποιο είναι το πνεύμα σας. Φαντάζομαι θα υπάρχει χρόνος και στο τέλος να συμπληρώσουμε για το ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη γιατί αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Μικρόφωνο στον Νίκο Παπαδογιάννη. Κύριε Μουρούζη, εδώ και αρκετά λεπτά έχουμε ένα προσπέρασμα του Άρη στο σκορ. Συγχρόνως όμως έχουμε και ένα φόρτωμα των δύο ψηλών του παιχτών, του Βίλτζερ και του Μισούνοφ, με τέσσερα φάουλ. Με βάση αυτές τις συνθήκες, οι προβλέψεις πώς διαμορφώνονται? Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Συρίγο, βέβαια είναι χτυπητό το σημείο αυτό των φάουλ επάνω στην υπεροπλία των rebound του Άρη. Την όμως αυτό το πράγμα έχει συμβεί εδώ και 4 λεπτά και βλέπετε ότι ο Άρης αντέχει. Το όπλο του Άρη που αντέχει πάνω σε αυτό το σημείο είναι οι γρήγορες επιστροφές των παικτών του. Και από την άλλη μεριά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει σωστά το φασούλα. Επιμένω εγώ για αυτό το πράγμα. Το να δώσεις του Φασούλα σε στατική θέση την μπάλα δεν είναι τίποτα. Ο Φασούλα θέλει σε κίνηση την μπάλα να την πάρει για να μπορέσει να εξουδετερώσει τον αντίπαλο. Μάλιστα. Ξαναγυρνάμε στη Θεσσαλονίκη όμως, γιατί ο Βίλτζερ είναι έτοιμος για τα φάουλ. Κύριε Μουρούζη, ο Ιωαννίδης άργησε να πάρει time out. Το πρώτο που πήρε ήταν τώρα και απομένουν λιγότερο από 5 λεπτά. Εσείς θα είχατε κάποιο λόγο αν είσαστε στη θέση του να παίρνατε πιο πριν? Όσο βλέπω αυτή την εκκλητικότητα του Γκάλι, δεν έκανα ποτέ τα ημώτα. Δηλαδή? Θα τον άφηνα να παίζει όπως παίζει. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, κύριε Συρίγου. Αυτό δηλαδή βλέπεις ένα παίκτη να παίζει μια ομάδα ολόκληρη μόνο του. Πιστεύω ότι δύσκολα να ξαναβρούμε Γκάλι. Με συγχωρείτε που κάνω αυτή την αφιέρωση σε αυτό, αλλά αξίζει τον κόπο. Και θα ήταν οι πτυχές την ημέρα της ζωής μου αν ξαναγεννιόταν ένας Γκάλι μετά από χρόνια που θα αφήσει το άθλημα αυτός. Συνεχίζουμε, γιατί έχουμε τα φάουλ. Μικρόφωνο στον Νίκο Παπαδογιάννη. Κύριε Μουρούζη, ο ΠΑΟΚ, όπως βλέπετε, απειλεί. Νομίζω ότι είναι σε θέση... Όλα μπορούν να συμβούν, κύριε Συρίγο. Όλα μπορούν να συμβούν. Ένα και δέκα δευτερόλεπτα στο μπάσκετ είναι πολύ χρόνο. Νομίζω η επιλογή των τριών πόντων είναι η μοναδική λύση την οποία μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Πλην όμως να γίνονται από σωστές θέσεις και σωστές επιλογές. Πιστεύω ότι η διαμόρφωση του σκορ προήρθε επειδή ο Άρης θέλησε να κρατήσει το σκορ κρατώντας τον χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν πρέπει να το κάνει μια ομάδα αυτό το πράγμα. Πρέπει συνέχεια μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μόνο στο τελευταίο λεπτό μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ωραία λοιπόν, ξανά στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τα τελευταία λεπτά.
Κύριε Μουρούζη, αν είσαστε στη θέση του Γιάννη Ιωαννίδη, τι θα κάνατε τώρα για να σιγουρέψετε την νίκη? Εγώ καταρχήν αυτά τα σουτ, τα δύο σουτ τα οποία σφυρίζονται για φάουλ, δεν θα τα είχα ξεκινήσει απ' έξω από τα τρία λεφτά όπως θα έχει ξεκινήσει ο Γιάννης. Θα έπρεπε να τελείωνε το παιχνίδι, θα σουτάριζα. Εξάλλου ο Γιαννάκης ο Ιωαννίδης έχει παίκτας και με εμπειρία και εύστοχος πολύ. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί το εφαρμόζουν πολλοί προπονητές τώρα. Μόλις πάρουν μια διαφορά 6-8 πόντων, αρχίζουν από τα 3 λεφτά πριν τελειώσει το παιχνίδι να πετάνε, να θέλουν να παίξουν την μπάλα απ' έξω. Τα δύο σουτ είναι 2 πόντοι, όπως είναι ένα καλάθι. Και μπορεί να διεκδικήσει και το rebound ακόμα, αν βγει έξω και να ξαναπάρει την μπάλα. Πάντως, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή η τακτική του Ιωαννίδη που την ακολουθεί πάντα έχει αποδειχθεί, ας πούμε, πολύ χρήσιμη σε πολλά παιχνίδια. Και σωστή. Του έχει βγει μέχρι τώρα και έχει κερδίσει τα παιχνίδια. Μου ζητήσατε τη δική μου γνώμη και τη δική μου. Πιστεύετε δηλαδή ότι ρισκάρει? Ναι, ρισκάρει. Ξανά λοιπόν στον Νίκο Παπαδογιάννη. Ο Σούμποτιτς θα επαναφέρει την μπάλα απ' έξω. Ο Γκάλης με αντίπαλο τον Πρέλεβιτς βγαίνει προς τα έξω. Ο Άρης έχει όλη την επίθεση δική του. Για να δούμε Σούμποτιτς στον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης στον Δοξάκη. Ο Δοξάκης ξεφεύγει από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έπεσαν πάνω του. Ο Γκάλης στον Γιαννάκη. Ο Σούμποτιτς προσποιείται, πλησιάζει στο καλάθι. Και με αυτό το εύστοχο lay-up τελειώνει το παιχνίδι στο 91-86. Ο Άρης κερδίζει και το φετινό κύπελο Ελλάδας, κερδίζει το double για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Εδώ οι παίκτες του που παρηγυρίζουν και σε λίγο θα έχουμε την απονομή του κυπέλου. 91-86, οι παίκτες του Άρη εδώ στα χέρια των οπαδών του. Ο Νίκος Γιάλης πέτυχε 35 πόντους, βέβαια είναι ο ήρωας του αγώνα, να το εδώ. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει αμέσως η απονομή του τροπέου. Πάντα ο Γκάλης στα χέρια των οπαδών του Άρη. Να δούμε ξανά το τελευταίο καλάθι. Ο Σούμποτιτς θα τριπλάρει εδώ τον Μέλης. Θα φτάσει κοντά στο καλάθι. Και πλέον τα πράγματα ήταν απλά. 91-86 το τελικό σκορ. Ο Άρης κυπελούχος Ελλάδας για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Και εδώ ο αντιπρόεδρος του ΣΕΟΚ, ο Παντελής Δέδες, θα προσπαθήσει τουλάχιστον να δώσει το κύπελο στον Γκάλη, ο οποίος θα το παραλάβει, φαίνεται, πάνω στις πλάτες των φίλων του Άρη. Γκάλης πάντα εδώ. Και η πιο μεγάλη στιγμή για απόψε για τον Άρη, κύπελο Ελλάδας, ντάμπλ για τον κυρίαρχο του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Νίκος Γκάλης και Άρη. Και εδώ η εξέδρα, το κύπελο, τα πανηγύρια. Ο Γκάλης και οι υπόλοιποι παίκτες που θα πλησιάσουν στο τραπέζι που στήθηκε εδώ μπροστά μας για να πάρουν τα μετάλλια τους. Στο Άρη κάνουν το γύρο του Τριάμβου, να γυρίσουμε ξανά στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν με το μπάσκετ. Ο Άρης πέτυχε τον double. Να δούμε όμως το ρεπορτάζ τώρα της Eurovision.